δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην περιοχή τους, κάτοικοι των Αρχανών, που βγήκαν νωρίς το πρωί από τα σπίτια τους, αναζητώντας το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Μου είπε ο γιος μου ότι υπάρχει. Από εδώ ερχόταν και χτύπησε εδώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Δύο νεαρά κορίτσια μόλις 22 ετών επέβαιναν σε γιο ταχύ, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο στο δρόμο από τις κάτω προς τις πάνω Αρχάνες. Από ό,τι βλέπω εδώ, ας πούμε, η σύγκρουση που γίνει φαίνεται αστεία, αλλά είχε άσχημες συνέπειες. Αυτό εδώ είναι λυπηρό για νέους ανθρώπους. Σίγουρα άτυχη στιγμή ήταν, γιατί και εγώ σου λέω, δουλεύω εδώ, το μαγαζί μου είναι εδώ και δεν έχει γίνει ποτέ τροχαίο εδώ πέρα. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν είναι και τόσο για να γίνει. Δυστύχημα, ρε παιδί μου. Ένας καθρέφτης είναι και ένα μικρό χτύπημα στο δέντρο. Δεν πιστεύω να έχει. Χωρίς εμφανή ίχνη από φρένα ή οτιδήποτε άλλο, η πρόσκουρση ήταν μοιραία. Καθώς το άτυχο 22χρονο κορίτσι που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και παρελήφθη σοβαρά τραυματισμένο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Δεν είναι επικίνδυνος ο δρόμος καθόλου. Τρέχουνε βέβαια, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ ατύχημα εδώ. Στον κόμβο, ναι. Γενικά είναι ένα λυπηρό περιστατικό. Για ένα σημείο χωρίς ιδιαίτερη επικινδυνότητα, αλλά με οχήματα που συχνά αναπτύσσουν ταχύτητες και είναι αναπόφευκτα τα τροχαία ατυχήματα, έκαναν λόγο κάτοικοι της περιοχής. Εδώ αναπτύσσουν ταχύτητα μεγάλη, αυτή την ευθεία, και δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Πρέπει να έχει την ανάλογη προσοχή. Τώρα, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή κάποια αφηρημάδα στιγμιαία ή οτιδήποτε άλλο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί το μοιραίο. Μετά τη δραματική κατάληξη για το νεαρό κορίτσι, η 22χρονη επίσης οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ η τροχέα διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος που βύθισε στο πένθος μια οικογένεια, αυξάνοντας ταυτόχρονα την τραγική λίστα με τους νεκρούς της ασφάλτου στο νησί.